Τόμος Κατρούγκολου, ασφαλιστικό Κατρούγκολου. Ιδού ο Έναχος. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε καλά, καλή εβδομάδα. Πριν πάμε στα δικά, σε αυτά που αφορούν στο δικό σας νόμο, γιατί συζητούνται πάρα πολύ, θα ήθελα, επειδή στη θέση στην οποία βρίσκεστε παίζει ένα ρόλο, να μας πει τη δική του θέση και εκτίμηση για τα όσα συμβαίνουν στις σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, θα λέγαω. Εγώ έχω θέσει και ένα ευρύτερο θέμα. Δηλαδή, να σας πω τη μαύρη αλήθεια, εγώ άκουσα, ας πούμε, και από πολιτικούς, όχι μόνο από πολίτες, και άμα ζητήσουν να κάνουν εδώ συγκέντρωση. Θράκη, ας πούμε, τι θα πούμε εμείς. Λοιπόν, τι λέτε κύριε Υπουργέ, καταρχήν είναι να σωστά αντιδρούν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απαγορεύοντας στην Τουρκία, και δεύτερον, υπάρχει μια ανησυχία στην ελληνική πλευρά, μήπως όλο αυτό έχει αντανάκλαση πάνω μας. Προφανώς δεν μπορώ να κρίνω την εσωτερικές πολιτικές αποφάσεις άλλων χωρών. Να παρατηρήσω ότι δεν είναι ομοιόμορφες. Ναι. Στη Γαλλία έγινε συγκέντρωση. Και ο λόγος φαντάζομαι είναι πολύ απλός. Ο κανόνας στην Ευρώπη, μια ήπειρο δικαιωμάτων και ελευθεριών, είναι υπέρ της ελευθερίας των συγκεντρώσεων. Με ποια μόνη επιφύλαξη? Να μην υπάρχει ένας μεγάλος επικείμενος κίνδυνος για την δημόσια τάξη. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το κρίνει κανείς απ' έξω. Επομένως, η μοναδική παρατήρηση που μπορώ να κάνω γενικά και δεν στρέφεται κατά ευρωπαϊκών χωρών ή κατά της Τουρκίας, είναι μια γενική παρατήρηση, είναι ότι δεν επιτρέπεται το προεκλογικό κλίμα να επεμβαίνει και να δηλητηριάζει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Από εκεί και μετά, δεν μπορεί κάποιος να γίνει κριτής πραγμάτων των οποίων δεν είναι γνώστης από πρώτο χέρι. Για παράδειγμα, υπήρχε πράγματι ή δεν υπήρχε κίνδυνος για τη δημόσια τάξη στις χώρες που απογορεύτηκαν συγκεντρώσεις? Το ξέρουμε αυτό. Πώς να ξέρουμε? Ναι. Εσείς τώρα, αν ήσασταν σε αυτή τη θέση του να πείτε ναι ή όχι, τι θα λέγατε αν ζητούσαν οι Τούρκοι να κάνουν εδώ μια τέτοια συγκέντρωση? Μην μιλάμε για υποθετικά ερωτήματα. Εμείς προσπαθούμε πάντοτε τις σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα να είναι φιλικές. Έχουν γίνει στο παρελθόν επισκέψεις Τούρκων αξιωματούχων στη Θράκη. Δεν υπάρχει λόγος να απαγορεύσουμε εμείς την επικοινωνία μαζί τους. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, δεν υπάρχει και κανένας λόγος να τροφοδοτήσουμε μια ένταση που αυτή τη στιγμή έχει σοβεί στην Ευρώπη και κινδυνεύει να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να μας επηρεάσει εμάς αυτό το σκηνικό, κύριε Υπουργέ? Τι εκτιμάτε εσείς? Είμαστε σε ένα σκηνικό κλιμάκωσης των προφορικής έντασης με την Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι προς το συμφέρον μας να αποκλιμακωθεί αυτή η ένταση, χωρίς προφανώς να υπάρχει καμιά υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε και τίποτα. Και ακριβώς επειδή βάση της θέσης μας είναι το διεθνές δίκαιο, η καλύτερη, η εθνικά προσφορότερη στάση για μας είναι πάντοτε να το υπερασπιζόμαστε. Το λέω γιατί, κύριε Υπουργέ, είχαμε και δημοσιεύματα την Κυριακή στον τύπο, τον Κυριακάτικο, που έλεγαν ότι οι Τούρκοι ετοίμαζαν θερμά επεισόδια για 4-5 νησιά μας και έχουν σχεδιασμούς προχωρημένους για αυτά τα νησιά. Φαρμακονήσι, Ήμια, κάτι άλλες νησίδες και τα σχετικά. Και μάλιστα υπήρχαν και σενάρια ότι σκέφτονταν να κάνουν απόβαση και τα λοιπά εκεί με κομμάτους. Αυτά τα σκηνικά, τα σενάρια, όλα αυτά, πώς τα αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση? Δεν ξέρω για την ύπαρξη αυτών των σενάριων. Σας είπα, η μόνη εθνικά πρόσφορη πολιτική είναι εγρήγορση, προφανώς. Δεν μπορούν να μένουν αναπάντητες προκλήσεις. Αυτές όμως πρέπει να απαντούνται με το ύφος που έχει πάντοτε το Υπουργείο Εξωτερικών, να έχετε δει τις δηλώσεις του Νίκου Κοτζιά, και χωρίς να τροφοδοτούμε εμείς οι ίδιοι την ένταση. Είναι προφανές ότι δεν μας συμφέρει η κλιμάκωση της έντασης, ακριβώς γιατί αυτό επιδιώκουν ορισμένοι από την άλλη πλευρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε υποχωρητικοί. Προφανώς δεν μας συμφέρει η κλιμάκωση, δεν λέει κανείς αυτό. Ακριβώς αυτό είπα και εγώ. Ναι. Ακριβώς είπα και εγώ αυτό. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να είσαι σταθερός στη θέση σου, να εκπέμπεις ένα κλίμα ήρεμης σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην αποτρεπτική ισχύ που έχεις, γιατί αυτή την έχουμε και την έχουμε αποδείξει. Και άλλο είναι προφανώς να κλιμακώσουμε. Έχουμε ή χρειαζόμαστε ενίσχυση, μια και το είπατε. Έχουμε αποτρεπτική ισχύ ή χρειαζόμαστε ενίσχυση? Γιατί αυτό το σενάριο. Κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί ευρέως. Εξοπλιστικά προγράμματα κτλ. Έχουμε. Ακούστε, προφανώς έχουμε μειώσει πάρα πολύ τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, γιατί έπρεπε να προσαρμοστεί και ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας στις γενικότερους περιορισμούς των δημόσιων δαπανών. Από εκεί και μετά όμως ο περιορισμός αυτός έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε η αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας να παραμείνει αμύωτη. Μια τελευταία ερώτηση για αυτά τα θέματα.
η Ελλάδα ήταν πάντα, στήριζε πάντα την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας μέσα σε μια γενικότερη στρατηγική που έχει και για την περιοχή. Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται φαίνεται ότι διακόπτει αυτή την προοπτική των σχέσεων, εξέλιξη των σχέσεων Τουρκίας-Ευρώπης. Μας συμφέρει? Πρώτα-πρώτα στηρίζουμε πάντοτε παγίως και εξακολουθούμε να στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική. Η ευρωπαϊκή όμως προοπτική οποιασδήποτε χώρας και της Τουρκίας εξαρτάται από την εκπλήρωση και από τη πλευρά της χώρας που θέλει να προσεγγίσει την Ευρώπη ορισμένων μεταρρυθμίσεων στον τομέα του κράτους δικαίου, στον τομέα των δικαιωμάτων. Εμείς λοιπόν εξακολουθούμε να στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας στο βαθμό και που η Τουρκία εξακολουθεί να ανταποκρίνεται σε αυτά τα δύο βασικά πράγματα που προανέφερα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, προεκλογική περίοδος στην Τουρκία εν ώψη του δημοψηφίσματος. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει και το δημοψήφισμα για να έχουμε τότε μια συνολική αποτίμηση του αν πράγματι έχει αποφασίσει η τουρκική πολιτική ηγεσία έναν προσανατολισμό, πράγμα που το απέφχομαι, ή εάν παραμένει ζωντανό το ευρωπαϊκό όνειρο της Τουρκίας. Πάμε να δούμε λίγο τώρα στο νόμο που φέρει το όνομά σας. Θεωρήθηκε και θεωρείται μια ακόμα... Μια κουβέντα για το μέλλον της Ευρώπης όμως, γιατί είναι σημαντικό θέμα αυτό, γίνεται αυτή η συζήτηση, αυτό όπως ξέρετε τώρα άλλους, για τα σταχύτητες λέτε. Ναι. Σαν πως εμάς μας ρωτάει κανείς, κύριε Υπουργέ, εγώ είδα αποφασίζουν άλλοι για μας, σίγουρα χωρίς εμάς, πήγαν οι τέσσερις ηγέτες, σαν να μην υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, συναντήθηκαν, μίλησαν, αποφάσισαν. Ό,τι αποφάσισαν, δεν έχουν αποφασίσει, αλλά είναι σε μια διαρκή διαβούλευση. Τι γίνεται? Εμείς που είμαστε? Αυτή η κινητικότητα, εμείς είμαστε για παράδειγμα στην πρωτοβουλία που πήρε ο Πρωθυπουργός για τη διάσκεψη των ηγετών του Νότου. Αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες στην Ευρώπη επιχειρούν παρόμοιες συζητήσεις, ακριβώς γιατί τα συμφέροντα της κάθε μιας χώρας πρέπει να ταιριάξουν με τη γενικότερη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά δεν είμαστε στην ίδια διαδρομή με την Ιταλία, για παράδειγμα, η οποία έσπευσε, ασμένος που λένε, να πει πολύ ωραία ιδέα, κυρία Μέρκελ μου, η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων. Δεν είμαστε, φαντάζομαι. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Είμαστε παρέα. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Οι θέσεις της Ιταλίας και της Γαλλίας συζητήθηκαν και συγκαθορίστηκαν μαζί με αυτές που διατυπώσαμε εμείς, η Πορτογαλία, οι άλλες χώρες του Μεσογειακού Νότου, στην διάσκεψη αυτή της Πορτογαλίας. Και σε 20 ημέρες, σε κανένα μήνα μάλλον, είναι η επόμενη συνέχεια αυτής της διάσκεψης στην Ισπανία. Υπάρχει μια τέτοια συνέχεια. Ήθελα να διευκρινίσω όμως ακριβώς αυτό το ζήτημα των πολλαπλών ταχυτήτων και των πολλών επιλογών. Ναι. Εμείς επηρεάσαμε αυτή τη συζήτηση σε ποια κατεύθυνση? Δεν θέλουμε η Ευρώπη για να γίνει κλειστό κλαμπ. Αυτές είναι οι προθέσεις δηλωμένες πολλών, του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών εδώ και καιρό, να υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας μέσα στην Ευρωζώνη των ισχυρών, και από εκεί μετά οι άλλοι. Ας τρέχουν οι Ρωμαίοι με το ένα να πόδι έξω, αν κύριε Υπουργέ, και λέτε ότι επηρεάσαμε. Εγώ άκουσα τον κύριο Χρυσόγορο να λέει λόγο, με λοιπόν, το ένα πόδι μέσα, με το άλλο έξω. Πού είμαστε τελικά? Μην είμαστε στον πυρήνα, επηρεάζουμε ή είμαστε απ' έξω? Φυσικά και είμαστε. Πάντοτε είμαστε στην πρώτη πυρήνα, στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης, από την άποψη ότι είμαστε στο χώρο Σέγγεν, από την άποψη ότι είμαστε στην Ευρωζώνη. Υπάρχει όμως τώρα ένα άλλο ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή βρίσκεται πράγματι σε μια υπαρξιακή στιγμή. Αν δεν αλλάξει, δεν θα υπάρχει. Τραβούν το πρόσωπο, την προσήλωσή τους από το πρόσωπο της Ευρώπης οι Ευρωπαίοι πολίτες, γιατί η ζωή τους επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κατεξοχήν. Για να αλλάξει λοιπόν η Ευρώπη... Δεν είναι ελκυστική, λέτε, πια η Ευρώπη, πρώτον, έτσι όπως είναι? Δεν είναι ελκυστική, προφανώς. Γιατί έχει χάσει την κοινωνική της διάσταση, αν την είχε ποτέ. Δηλαδή, η οικονομική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι επικυρίαρχη, επισκιάζει κάθε κοινωνικό στοιχείο. Και το δεύτερο πράγμα, η οικονομική διακυβέρνηση δεν έχει δημοκρατικό χαρακτήρα. Εσείς το είπατε, φαίνεται σαν ισχυρές χώρες, και στο εσωτερικό των ισχυρών χωρών ισχυροί, το ένα της χιλής, να αποφασίζουν για όλα. Αν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα, δεν θα υπάρχει Ευρώπη. Ξέρουμε ότι ορισμένες χώρες, αυτές που έχουν ένα ατλαντικό προσανατολισμό, βλέπουν πιο πολύ προς την Αμερική από ό,τι βλέπουν προς την Ευρώπη, θα εμποδίσουν με βέτο μια τέτοια προσπάθεια κοινωνικής Ευρώπης. Αυτό που λοιπόν που είπε ο Πρωθυπουργός είναι, αν και συνεχίζουμε να απορρίπτουμε τα σενάρια για κλαμπ των ισχυρών, δεν είμαστε αντίθετοι σε μια Ευρώπη των πολλών επιλογών που θα επιτρέψει σε μια πλειοψηφία χωρών που φαίνεται να υπάρχει να προσπαθήσει να δυναμώσει την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν ορισμένες άλλες χώρες διαφωνούν. Σε αυτή τη φάση που είμαστε λοιπόν, είναι μοιραίο να δεχτούμε αυτή την Ευρώπη των πολλών επιλογών, δηλαδή, αν θέλουμε να σώσουμε την Ευρώπη. Απέναντι σε μια αντίληψη όλο ένα και μεγαλύτερης ενοποίησης
και πολιτικής και οικονομικής, εμείς προκρίνουμε την αντίληψη των πολλαπλών επιλογών. Είναι προφανώς ιδανικό στοιχείο, ιδανική επιλογή, το ολοένα βαθύτερη πολιτική ένωση. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι πολιτικοί όροι για κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα συνεχίζουμε να πηγαίνουμε με τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, ξέροντας ότι αυτός ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής θα είναι πιεσμένος προς τα κάτω, προς μια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση και προς μια ατλαντική κατεύθυνση. Mm-hmm. Άρα, η Ευρώπη δεν θα έχει ούτε δική της αυτόρμη πολιτική άμυνας, ούτε το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, μια κοινωνική πολιτική, μια κοινωνική διάσταση τέτοια που να την συμφιλειώσει ξανά με τους πολίτες της. Επομένως, δεν μπορούμε παρά να επιλέξουμε αυτό το δεύτερο σενάριο. Πάμε στα πιο άμεσα, κύριε Υπουργέ. Ελάτε, γιατί δεν θα προλάβουμε τελικά. Σας ρώτησε ο κύριος Λυρτζής για το νόμο που φέρει το όνομά σας. Ναι. Ο οποίος σε λίγο δεν θα χρειάζεται να φέρει το όνομά σας, όπως ξυλώνεται. Αλλά θέλω ειδικά τον κύριο Κατουργκάλο. Επειδή... Καθόλου δεν ξυλώνεται. Μισό λεπτό. Καθόλου, θα μας πείτε. Μισό λεπτάκι. Πριν πάμε σε αυτό. Ναι. Επειδή συνδέεται και με αυτό, αλλά συνδέεται και με κάτι που με πολύ μεγάλη επιμονή είχατε υποστήριξει τότε που γίνονταν οι συζητήσεις. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, ποια προσωπική διαφορά τώρα, αφού σε λίγο καιρό οι συντάξεις μία ή άλλη θα πάνε να γίνουν. Όχι, λέγατε εσείς. Αυτές θα παραμείνουν εκεί που είναι και μετά, καθώς θα ανεβαίνει η οικονομία, ή από κάτω θα αρχίσουν να τις πλησιάζουν και θα μειώνεται έτσι η προσωπική διαφορά. Ναι. Επιμένετε σε αυτό, ή η κυβέρνηση σκοπεύει να αποδεχθεί τις προτάσεις των εταίρων για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς προς τα κάτω. Έτσι. Αυτά είναι στο νόμο. Ο νόμος τι λέει? Ότι οι νέες συντάξεις θα αυξάνουν κάθε χρόνο ανάλογα με το ρυθμό αύξησης της οικονομίας, ανάλογα με το ρυθμό αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και έτσι η διαφορά ανάμεσα στις παλιές και στις νέες συντάξεις, αυτό που ονομάζουμε προσωπική διαφορά, θα μειώνεται. Αυτό το στοιχείο δηλαδή της αύξησης των νέων συντάξεων ανάλογα με το ακαθάριστο του εθνικού προϊόν δεν έχει αμφισβητηθεί ούτε καν από το Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο. Γιατί ζητάνε άλλο πράγμα οι δανειστές? Φυσικά υπάρχει λοιπόν. Γιατί ζητούν κατάργηση? Οι δανειστές ζητούν να. Μείωση συντάξεων, πάμε για μείωση συντάξεων τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε? Με συγχωρείτε, εδώ να σας έχουμε λέω, τα λοιπόν, δεδομένα μπροστά μας. Σας και λέω να λοιπόν βλέπουμε μισό λεπτάκι. Καθαρά, να εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη σαν να το υπερασπιστείτε. Αλλά εδώ οι δανειστές ζητάνε όχι, καθόλου, κατάργηση καθόλου, προσωπικής καθόλου, διαφοράς. Καθόλου, αυτό καθόλου, καθόλου. Και εσείς όμως θα πρέπει να υπερασπιστείτε τη λογική. Αυτό που έλεγα πάντοτε ήταν ότι η διαπραγμάτευση που έκλεισε με την πρώτη αξιολόγηση ήταν η καλύτερη δυνατή για τα συμφέροντα της χώρας, της οικονομίας και για την προστασία των συνταξιούχων. Και αυτό αποδεικνύεται τώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να ξανανοίξει τη συζήτηση. Mm-hmm. Αποδεικνύει λοιπόν ότι αυτός ο συμβιβασμός που έγινε πέρσι την Άνοιξη δεν του αρέσει. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ μπροστά. Είναι δεν του αρέσει ή είναι δεν βγαίνει? Κατηγορία, μισό λεπτάκι να τελειώσω παρακαλώ, το επιχείρημα. Παρακαλώ. Όταν πηγαίνουμε στην Ευρώπη, αυτό που ακούμε είναι πράγματι αυτά που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι παράλογα. Πράγματι, αυτά που σας ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι έξω από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κοιτάξτε όμως που είναι η Ευρώπη, κοιτάξτε τον παρατεταμένο πολιτικό κύκλο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έξω. Και εμείς τι αναγκαζόμαστε να κάνουμε? Όχι να δώσουμε ό,τι θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί αυτό ήταν καταστροφικό για τη χώρα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξακολουθεί να είναι αντιευρωπαϊκό. Μα δεν είναι το θέμα μας αυτό, κύριε Υπουργέ. Και αντίθετο στο φιλελευθερισμό. Και ο σημειοφόρος του νεοφιλελευθερισμού. Εμείς τι επιδιώξαμε? Εσείς και το πετύχαμε. Ζητήσατε το ταμείο πάντως. Να δεχτούμε. Το ίδιο το ταμείο είπε προχτές ότι ο Πρωθυπουργός, η ίδια η Λαγκάρντ, ο Πρωθυπουργός σας λέει, ο κύριος Τσίπρας μας ζήτησε να είμαστε δίπλα. Τι κάνουμε τώρα, ζούμε ένα παραλογισμό μα εδώ? Όχι, μα μισό λεπτάκι, γιατί αυτή η ερώτηση, συγγνώμη, δεν πρέπει να διαστρεβλώνουμε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός είπε στη Λαγκάρντ, δεν μπορείς να ζητάς μόνο από εμάς μέτρα, πρέπει να ζητάς και μείωση του χρέους από τους εταίρους και ιδίως τους Γερμανούς, γιατί αυτή είναι η θέση σου. Αυτό λοιπόν είπε στη Λαγκάρντ. Αυτό το πράγμα μπορεί να μην το συνυπογράψει οποιοδήποτε Έλληνας. Κύριε Υπουργέ, αυτό το πράγμα, ταμείο δεν ζητάει, από Βίτσιο την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Τι ζητάει, γιατί δεν βγαίνει το ασφαλιστικό όπως το έχει το οργανώσει. Και λέει, δεν μπορείς εσείς να είσαστε εδώ πάνω στην Ευρώπη και η υπόλοιπη Ευρώπη εδώ. Θα κατέβετε κι εσείς. Αυτό λέει το ταμείο. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, το εκτός αν κατάλαβα. Αυτό λέει το ταμείο. Αυτό μισό λεπτάκι. Λέει. Αυτό λέει το ταμείο και αυτό λέει και η Νέα Δημοκρατία. Πράγματι. Αφήστε τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Λέει με ότι το ταμείο πρέπει είμαστε. Να... Όχι, να λέμε τα. Όχι, με το ταμείο διαπραγματεύεστε. Όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, πρέπει να ξέρουμε ποιοι τα υπηρετούν. Α, εντάξει, Νέα Δημοκρατία και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πράγματι λένε το ίδιο πράγμα. Ότι πρέπει να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι κοινωνικές δαπάνες. Εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε. Ακριβώς για αυτό το λόγο, ακόμα και αν περάσουν μέτρα που θα είναι προς την κατεύθυνση
αύξηση που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πετύχαμε να ληφθούν και μέτρα αντίθετης κατεύθυνσης. Εκεί είναι η ουσία. Πριν πάμε στα μέτρα αντίθετης κατεύθυνσης. Προφανώς δεν θα πέραμε καθόλου αυτά τα μέτρα. Έχουμε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πριν πάμε στα μέτρα αντίθετης, θα τα ζήσουμε αυτά. Και αν θα κοπούν συντάξεις και από ποιο ύψος των συντάξεων θα κοπούν. Και αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά ή όχι κτλ. Θα τα δούμε κοντός ψαλμός αλληλούια. Εγώ θέλω να δω και να συζητήσουμε μαζί με τον άνθρωπο που το έφτιαξε τη ζώσα λειτουργία ενός νόμου και αποτελεσματικότητα. Έτσι είναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, με βάση τον νόμο σας λοιπόν, μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί ούτε μία νέα σύνταξη από αυτές που περιμένουν. Δεύτερον, ήδη η κυβέρνηση συζητά αλλαγές. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Για να είμαστε αντικειμενικοί. Τρία πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Μισό λεπτό όμως. Λέτε ένα-ένα, όχι όλα μαζί. Είχε εκδοθεί ποτέ οριστική σύνταξη 6 μήνες μετά την υποβολή του αιτήματος? Ποτέ. Υπουργέ, άρα γιατί μας λέτε ότι δεν εκδοθεί ακόμα οι οριστικές συντάξεις? Γιατί μισό λεπτάκι. Αυτός ο νόμος είναι συνέχεια. Εμείς έχουμε πει ότι όλες οι συντάξεις θα βγουν μέσα στο 2017. Ποτέ δεν είχαμε πει ότι θα βγαίναν τον Ιανουάριο. Από εκεί και μετά κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση προφανώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτόματα. Μα δεν μπορεί να τις υπολογίσετε, κύριε Υπουργέ. Χρειάζεται μια μεταβατική περίοδο που τη ζητήσαμε και δεν μας την έδωσαν. Μα δεν πρόκειται περί της μεταβατικής περίοδου και του χρόνου. Δεν μπορείτε να υπολογίσετε τις νέες συντάξεις διότι δεν είχατε κάνει την κατάλληλη συνεννόηση με την Ελστάτ. Το είπε και εσύ, βεβαίως. Όχι, το αντίθετο. Μισό λεπτάκι. Οι νέες συντάξεις έχουμε πει ότι θα υπολογίζονται με βάση το πραγματικό εισόδημα στη διάρκεια της ζωής κάθε εργαζομένου. Μάλιστα. Για να υπολογιστεί αυτό, όλες οι αναλογιστικές αρχές στην Ευρώπη ζητούν να υπάρχει ένας δείκτης που προσδιορίζει ακριβώς την αύξηση των μισθών από χρόνο σε χρόνο. Mm. Γιατί δεν μπορεί να το αφήσει σε απόλυτες τιμές. Κάποιος που παίρνει 100.000 δραχμές το 1999 έπαιρνε ένα καλό μισθό. Αν το μεταφράσει αυτό σε ευρώ σήμερα, είναι 290. Mm-hmm. Δεν είναι τίποτα. Αυτός λοιπόν ο δείκτης, ο οποίος ισχύει για σε κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης, μας είπε η Ελστάτ μετά από 6 μήνες συζήτηση ότι δεν είναι σε θέση να τον προσδιορίσει τώρα, γιατί δεν έχει τα συγκεκριμένα στοιχεία. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω λόγο λοιπόν. Άρα έγινε μια τροπολογία που λέει η αναπροσαρμογή για 2 χρόνια θα γίνεται με βάση το δίκτυο τιμών καταναλωτών, τον τιμάριθμο, και μετά όπως λέει ο νόμος. Ποιος δεν έκανε δουλειά? Ο νόμος προέβλεπε αυτό που ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Η Ελστάτ δεν μπορεί να το κάνει. Η Ελστάτ δεν κάνει δουλειά. Δώσαμε 2 χρόνια καιρό στην Ελστάτ να το κάνει. Τότε γιατί προσαρμόστηκε η νέα υπουργός και πήγε τροπολογία στη Βουλή για να μπορέσει να λειτουργήσει η Ελστάτ? Γιατί η Ελστάτ δεν μπορεί να το κάνει. Μισό λεπτό και αυτό σας λέω. Ο νέος νόμος, η νέα τροπολογία δεν άλλαξε την ουσία του νόμου. Μετέθεσε μετά από 2 χρόνια λόγω της αδυναμίας της Ελστάτ να κάνει αυτό που γίνεται σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, κύριε Υπουργέ, για να συνεννοηθούμε, πάμε για μείωση συντάξεων, ναι ή όχι? Γιατί από ό,τι καταλάβαμε και από ό,τι δηλώνουν και οι υπουργοί, η κυβέρνηση συζητάει για 2% του ΑΕΠ μέτρα, ή 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, πάμε για μείωση συντάξεων και για μείωση μισθών δια της διολίσθησης του αφορολογήτου. Λοιπόν, να περιμένουμε να τα δούμε. Εγώ σας είπα ότι απέναντι στην πίεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αυτά τα μέτρα 2% να παρθούν σήμερα, να ισχύσουν σήμερα και να μην έχουν αντισταθμιστικά, πετύχαμε να εξισορροπηθούν με αντίθετα μέτρα τα οποία θα αυξήσουν κοινωνικές παροχές ή θα μειώσουν άλλους φόρους. Ακριβώς σε αυτό το επίπεδο γίνεται τώρα η διαπραγμάτευση. Δεν ισχύει για όλους αυτό που λέτε. Είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε. Αυτό το ουδέτερο ή το θετικό μπορεί να είναι για κάποιους. Όμως για εμάς τους υπολείπους, για όλους τους φορολογουμένους, θα υποστούμε μία μείωση. Όχι. Στα εισοδήματά μας καινούργια μείωση. Είναι εν μέρη, όχι, μισό λεπτάκι. Που λέτε είναι εν μέρη σωστό. Θετικά μέτρα μπορεί να ληφθούν και να ευνοούν ορισμένους και τα αρνητικά μέτρα να πλήττουν άλλους, οι οποίοι να μην ευνοούνται από τα θετικά μέτρα. Αυτό που θα κοιτάξουμε εμείς όμως, αντίθετα από ό,τι θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αντίθετα από ό,τι ζητάει η Νέα Δημοκρατία, γιατί πρέπει να εντοπίζουμε πάντοτε την ταύτιση αυτών των πολιτικών απόψεων, είναι στο τέλος του λογαριασμού να μην είναι οι φτωχότεροι, να μην είναι τα χαμηλότερα στρώματα και η χαμηλότερη μεσαία τάξη αυτή που θα πληγεί. Να φτωχύνουν οι άλλοι. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση. Στο τέλος θα κάνετε μια τεράστια κατηγορία φτωχών, κύριε Υπουργέ, γιατί κατεβάζετε συνεχώς τη μεσαία τάξη και τους λίγο παραπάνω, τους κάνετε και αυτούς κάτω. Και στο τέλος θα πεθάνουμε όλοι μαζί. Παρέα. Μα τι λέτε, αλλά μα τι θα είμαστε καλιά όλοι. Κανένα πρόβλημα. Όταν ελαφραίνει το 80% των ασφαλιστικών ασφορών, όπως κάναμε με τον ασφαλιστικό νόμο, με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, μοιραία το κενό αυτό θα πρέπει να καλυφθεί από το υπόλοιπο 20%. Το 20% αυτό δεν είναι προνομιούχο, ούτε εχθρός μας είναι. Αλλά έχει ακόμα μια άνεση
που δεν την έχουν τα άλλο. Το πού τη βρήκε την άνεση, κύριε Υπουργέ, πού προκύπτει αυτό που λέτε? Δεν θα πρέπει, ξέρετε τι γίνεται στη χώρα αυτή με την υπερφορολόγηση? Ή τώρα που μπήκατε σε αυτό το Υπουργείο είστε στην Ευρώπη και δεν ξέρετε τι γίνεται στην Ελλάδα? Το 80%. Έχετε υπόψη σας πόσο υπερφορολογημένο είναι ο Έλληνα? Το ξέρετε? Πόσο υπερφορολογημένοι είναι οι Έλληνε σήμερα? Υπάρχει υπερφορολόγηση. Άρα δεν λοιπόν, λέτε ότι αντέχει ακόμα το 20%. Είναι πάρα πολύ υψηλές. Είναι ο μοναδικός τρόπος να διατηρηθεί το κοινωνικό κράτος όταν έχουμε ένα τέταρτο αναγκαία. Είναι λοιπόν σωστά οργανωμένο. Για να επιστρέψω στο πρακτικό, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτάκι, να λέμε αλήθειες. Αν μειωθεί η φορολογία, θα έχουμε ακόμα χειρότερες υπηρεσίες στα σχολεία και στα νοσοκομεία. Εάν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, θα έχουμε ακόμα μικρότερες συντάξεις. Αυτοί που μπορούν να πληρώσουν αυτή τη στιγμή τη φορολογία είναι οι σχετικά εύποροι. Εμείς λοιπόν ως κόμμα που ενδιαφερόμαστε για τους φτωχότερους ανθρώπους. Μήπως είστε εκτός κοινωνίας, φοβάμαι, κύριε Υπουργέ. Μήπως είστε εκτός κοινωνίας, φοβάμαι. Γιατί άμα λέτε αυτό το πράγμα σήμερα το πρωί, 9:20 το 2017, 13 Μαρτίου, ότι υπάρχει ακόμα λίπος, γιατί αυτό είπατε. Λέτε ότι υπάρχει λίπος ακόμα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι το 20% του πληθυσμού, ναι, το μπορεί το ακόμα λέτε, μπορεί να σηκώσει μεγαλύτερα βάρη από το 80% του πληθυσμού. Άρα και άλλα βάρη. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή πραγματικά. Και άλλα βάρη εννοείται. Όχι επιπλέον, και άλλα βάρη. Και απόδειξη ότι τα νούμερα τα οποία λέω είναι σωστά, γιατί πέρυσι τα ξανακουβεντιάζαμε και τα αφισβητούσαν αρκετοί, ήταν ότι αυτό που είπα για το 80% των ασφαλιστικών εισφορών, ότι το πληρώνουν τώρα λιγότερο, το είχε παραδεχθεί ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, ο οποίος προφανώς δεν είναι φιλικός προς το ΣΥΡΙΖΑ, σε άλλο πολιτικό χώρο ανήκει. Ναι. Τα επαγγελματικά επιμελητήρια. Ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν επιβεβαιώνονται αυτά που λέγαμε πέρσι. Αφού επιβεβαιώνονται, τότε μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, να καταλάβω. Αφού όλα καλά και επιβεβαιώνονται όλα ωραία, γιατί η κυβέρνηση προχώρησε σε μια προσωρινή και από ό,τι φαίνεται θα τη διαμορφώσει και σε ένα μονιμότερο χαρακτήρα αλλαγή όσον αφορά μια ειδική κατηγορία ασφαλισμένων με τα μπλοκάκια? Γιατί η κυβέρνηση συζητά? Καθόλου. Πώς καθόλου, κύριε Υπουργέ? Καθίστε, πείτε μου τι άλλαξε στα μπλοκάκια. Στα μπλοκάκια είπαμε το προφανές. Τα επιβαρύνατε. Κάποιος που δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, με συγχωρείτε, το ακριβώς ανάποδο. Κάποιος που δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά δουλεύει σαν ελεύθερος επαγγελματίας γιατί ο εργοδότης του θέλει να γλιτώσει εισφορές. Αυτός λοιπόν, όταν έχει κόβει μπλοκάκια μόνο σε δύο εργοδότες, θα έχει την αντιμετώπιση του μισθωτού. Αυτό είναι μέτρο υπέρ αυτής της κατηγορίας. Αυτό λέω, το αλλάξατε. Αναγκαστικά το αλλάξατε γιατί κατάλαβα ότι δεν έβγαινε. Ορισμένοι εργοδότες δεν θέλουν να το πληρώσουν. Ορισμένοι εργοδότες θέλησαν να δημιουργήσουν, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση της στοιχειώδους ελάφρυνσης των εργαζομένων τους, ένα θέμα εσωτερικό σε επιχειρήσεις τους. Και ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Μα τώρα πάτε αλλαγή στην αλλαγή, κύριε Υπουργέ. Όχι για να ξυλωθεί. Ο κύριος Παντρόπουλος δήλωσε ότι πάει να το αλλάξει και αυτό. Για αυτό το λόγο έγινε αυτές τις παρεμβάσεις. Αν όλα καλά λοιπόν, γιατί χρειάζεται μέσα στο εξάμηνο? Ότι δεν πρέπει να ισχύει αυτό? Όχι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ισχύει. Δεν πρέπει να ισχύει. Λέω το πολιτικό λοιπόν που το έφτιαξε, γιατί δεν το σκέφτηκε πριν και γίνεται χάος 6 μήνες. Και δεν πληρώνει και κανείς. Κανείς δεν πληρώνει. Μα ακούστε, το χάος γίνεται ακριβώς γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν εργοδότες που δεν θέλουν να εφαρμόσουν και τον νόμο. Και η πολιτεία τι κάνει λοιπόν για να το εφαρμόσει? Μεγάλη μεταρρύθμιση. Και γιατί βάλατε τον εργαζόμενο στην απέναντι στον εργοδότη να λύσει αυτό το πρόβλημα? Μια και είμαστε υπέρ των αδυνάμων. Όχι, κύριε Κατρούγκαλε. Μισό λεπτό γιατί σας ακούω τόση ώρα να βγάζετε λόγο υπέρ των αδυνάμων. Μισό λεπτό λέω. Η κριτική που κάνετε τώρα δεν είναι αντικειμενική. Είναι αντικειμενική. Γιατί όταν ένας υπουργός. Αυτό που λέει ο νόμος. Μισό λεπτάκι. Ακούστε με, να τελειώσω. Δεν γίνεται όμως. Λέω το εξής. Ο νόμος προσδιορίζει, ο νόμος δεν είναι όχι μονόλογος, απαντάς σε ερωτήσεις σας, απλώς δεν μπορώ να το κάνω στο χωροδιακό. Παρακαλώ, να μιλάτε εσείς, να μιλάω κι εγώ. Λοιπόν, λέω το πολύ απλό πράγμα. Συμφωνήσατε, σας ρώτησα και συμφωνήσατε, ότι ο νόμος είναι σωστός όταν λέει ότι δεν πρέπει ένας φαινομενικά ελεύθερος επαγγελματίας να αντιμετωπίζεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά σαν μισθωτός. Αυτή τη σωστή αρχή την έθεσε ο νόμος. Η εξειδίκευση των νόμων γίνεται με εγκυκλίους και με υπουργικές αποφάσεις. Άρα ο νόμος όχι απλώς δεν ξυλώνεται, τώρα εφαρμόζεται. Και ακριβώς ενώπιον των προβλημάτων εφαρμογής, γι' αυτό το λόγο βγαίνουν και οι εγκύκλοι. Κύριε Υπουργέ, εργασιακά πρέπει να τα δεχτεί η κυβέρνηση τις αλλαγές που προτείνονται σε όλο το εύρος των εργασιακών? Μα τι λέτε τώρα, στα εργασιακά αυτό που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο εργατικός κώδικας του Πινοσέτ. Απέναντι σε αυτό λοιπόν εξακολουθούμε να αμυνόμαστε και αντιθέτως να προβάλλουμε θετικά και επιθετικά, έχω πει στο παρελθόν και ισχύει και για τώρα, αυτό που ζητάμε εμείς για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Mm-hmm.
Ναι, αλλά δεν το δέχονται όμως, βλέπετε. Έχουμε κολλήσει σε αυτό το θέμα. Ακριβώς για αυτό το λόγο δεν κλείνει η διαπραγμάτευση τώρα. Μάλιστα. Όσοι μας λένε γιατί δεν κλείνεται η διαπραγμάτευση τώρα, είναι σαν να μας λένε 2% λιτότητα χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα και τον εργατικό κώδικα. Επομένως, θα επιμείνει η κυβέρνηση, λέτε, σε αυτό. Θα επιμείνει, πιστεύετε, η κυβέρνηση σε αυτό. Φυσικά θα επιμείνει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας καλημερίζουμε. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Εμείς επιστρέφουμε.